Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε μετά τις διαφημίσεις και το δελτίο ειδήσεων και πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή για να συναντήσουμε το μέλος της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου και εργαζόμενο στα ελληνικά ταχυδρομεία, τον κύριο Μανώλη Τσαγκαράκη, τον οποίο και καλημερίζουμε. Την καλημέρα μας, κύριε Τσαγκαράκη. Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας, κύριε Σπυριδάκη. Λοιπόν, υπάρχει εδώ και μέρες αναβρασμός στα ελληνικά ταχυδρομεία με βάση τα σχέδια της διοίκησης να μην ανανεώσει τις συμβάσεις έκτακτων εργαζομένων. Τι ακριβώς συμβαίνει, κύριε Τσαγκαράκη? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή έχουμε ένα αριθμό εργαζομένων και στο Ηράκλειο αλλά και πανελλαδικά γύρω στους 1.300 άτομα, ναι, τα οποία εργάζονται, είναι από εταιρείες και εργάζονται με συμβάσεις οι οποίες είναι και αυτές οι εργασίες σκλαβιάς, να το πούμε εργασιακής σκλαβιάς, ναι, με ανανέωση μήνα-μήνα ανανεώνονται οι συμβάσεις των συναδέλφων αυτών. Ναι. Παρ' όλα αυτά, αυτοί οι συνάδελφοι και με τους μισθούς τους χαμηλούς, πολύ χαμηλούς μισθούς που παίρνουν και με την εργασιακή ανασφάλεια είναι βασική και είναι από τους βασικούς μοχλούς λειτουργίας του ΕΛΤΑ αυτή τη στιγμή. Αν αυτοί οι συνάδελφοι απολυθούν, ο ΕΛΤΑ θα έχει πρόβλημα λειτουργίας, βιωσιμότητας ήδη υπάρχει, αλλά και βιωσιμότητας και λειτουργίας. Δεν θα μπορούμε την επόμενη μέρα να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο. Και εμείς δεν είμαστε μια εταιρεία σαν τις άλλες ταχυδρομικές εταιρείες, οι οποίες δραστηριοποιούνται κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα. Εμείς καλύπτουμε και το τελευταίο χωριό της Ελλάδος, την πιο απομακρυσμένη μεριά, στα νησάκια, στο Καστελόριζο, σε όλα τα νησιά τα απομονωμένα. Καλύπτουμε τις ανάγκες και όχι μόνο τις ταχυδρομικές, αλλά ακόμα και τις τραπεζικές αυτές σε κάποια τέτοια μικρά νησιά και μικρά χωριά. Και τις τραπεζικές ανάγκες μέσω του πρώην ταχυδρομικού ταμιευτηρίου της τράπεζας που συνεργαζόμαστε τώρα, ναι, τις καλύπτουμε εμείς. Αυτή τη στιγμή, αν θα γίνει αυτό, όλοι αυτοί οι κάτοικοι, όλοι ο πληθυσμός της χώρας που μένει σε αυτές τις περιοχές θα μείνει ξεκρέμαστος. Χώρια που και στα αστικά κέντρα ακόμα, βασικές λειτουργίες μα δεν θα μπορέσουν να γίνονται. Θα γίνεται εκ περιτροπής, θα περνάει ο ταχυδρόμος από το σπίτι μας μια φορά τη βδομάδα. Αυτό σημαίνει και περαιτέρω απαξίωση του ταχυδρομείου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Μάλιστα. Έχετε καταλάβει πού αποβλέπει η διοίκηση, κύριε Τσαγκαράκη? Θέλω να πιστεύω καλοπροαίρετα, σε πρώτη φάση, ότι η διοίκηση αποβλέπει στο να αναδιοργανώσει τα ΕΛΤΑ. Τα ΕΛΤΑ τα οποία έχουν παρατηθεί εδώ και σχεδόν μια εικοσαετία, τη δίκη τους, ναι, ναι, χωρίς καμία επένδυση. Και όχι μόνο χωρίς καμία επένδυση, αλλά προηγούμενες κυβερνήσεις, τουλάχιστον μέχρι τη δεκαετία που περνάμε τώρα, τη δεκαετία του 10 μέχρι το 13-14, όχι μόνο αυτό, αλλά ενώ μπορούσαμε να ενταχθούμε και σε προγράμματα για να πάρουν κάποια χρήματα, να γίνουν κάποιες επενδύσεις στον ΕΛΤΑ, εντέχνως μας αποκλείσανε από αυτά τα προγράμματα. Όπως ήταν σε κάποια προγράμματα στην ΕΣΠΑ, τα οποία θα μπορούσαμε να αναλλάξουμε το στόλο μας, το λειτουργικό σύστημα που έχουμε για τη λειτουργία των γραφείων και να εξυγχρονιζόταν ο ΕΛΤΑ, να έμπαινε σε μια σύγχρονη ρότα. Αυτό με διάφορους τρόπους, με διάφορες προφάσεις και με διάφορες μεθοδεύσεις αποκλειστήκαμε. Με αποτέλεσμα να έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή σε αυτή την κατάσταση, όπου να πηγαίνουμε μέρα-μέρα, να μην υπάρχει ένα βέβαιο μέλλον και για τη λειτουργία των ΕΛΤΑ και για τους εργαζόμενους, και όχι μόνο για αυτούς τους συναδέλφους που είναι σε απόλυση τώρα, αλλά ακόμα και για εμάς τους ίδιους, που είμαστε ενεργεία, ας πούμε, τους πρώην μόνιμους, όπως λέγανε. Μάλιστα. Μήπως αυτή η απαξίωση των ελληνικών ταχυδρομείων, κύριε Τσαγκαράκη, οδηγήσει περισσότερο τους ιδιώτες ως καλύτερους παίχτες στην αγορά αυτή τη στιγμή? Μα πάντα αυτός ήταν ο στόχος και γι' αυτό γινόταν όλες αυτές οι ενέργειες. Γιατί βλέπετε, το διάστημα αυτά τα τελευταία χρόνια, βλέπετε, από τη μία απαξιώνεται και χαμηλώνει ο ΕΛΤΑ, από την άλλη βλέπουμε τις ιδιωτικές εταιρείες και φεργεύουν. Περιέβουν, η αγορά είναι περίπου ίδια. Έτσι. Ίσως στο παλιό, το κλασικό ταχυδρομικό αντικείμενο να έχει μειωθεί, αλλά έχει αυξηθεί στο αντικείμενο των ταχυμεταφορών, στις τηλεπωλήσεις και στις μεταφορές μέσω courier αντικειμένου. Έχει αυξηθεί και εκείνη και το μέλλον. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή υπάρχει φοβερός ανταγωνισμός και σε οτιδήποτε κάνουμε βρίσκουμε μπροστά μας ιδιωτικές εταιρείες, οι οποίες με διάφορες προφάσεις, είτε από το διαγωνισμό
για τους λογαριασμούς της ΕΙΔΑΠ που κάνουμε τη διανομή στην Αθήνα, είτε από κάποιες άλλες μεταφορές που κάνουμε που ήταν σοβαρά χρήματα, με διάφορους τρόπους να μας αποκλείουν. Με διάφορες προφάσεις, δικαιολογίες. Τώρα προέκυψε ένα θέμα ότι, εν πάση περιπτώσει, λειτουργούμε επειδή δώσαμε χαμηλότερη τιμή σε ένα διαγωνισμό, λειτουργούμε μη ανταγωνιστικά σε σχέση με τις ιδιωτικές εταιρείες, γιατί καταφέραμε και δώσαμε πιο χαμηλό τίμημα αναφάκελο, αντικείμενο διανομής. Λοιπόν, όλα αυτά και βέβαια αποβλέπουν στην απαξίωση του ΕΛΤΑ και να πάρουν την πίτα οι ιδιωτικές εταιρείες. Αυτή τη στιγμή ο ΕΛΤΑ με πολύ λίγες κινήσεις, οι οποίες θα πρέπει να είναι αποφασισμένες από τον κύριο μέτοχο, γιατί είναι πολιτικό το θέμα. Ο κύριος μέτοχος αυτή τη στιγμή στον ΕΛΤΑ είναι η πολιτεία και εκάστοτε κυβέρνηση. Λοιπόν, με πολύ λίγες κινήσεις, απλές κινήσεις, μπορεί ο ΕΛΤΑ πάλι να λειτουργήσει προς όφελος του ελληνικού λαού και να μην φεύγουν τεράστια κεφάλαια σε χέρια ιδιωτών, προς ίδιο είναι όφελος. Και οι οποίοι ιδιώτες έχουν τους εργαζόμενους σε πολύ κακή κατάσταση, με πολύ χαμηλούς μισθούς, με εργασιακή ανασφάλεια που κάθε μήνα να τους αδειάζουν, να τους αλλάζουν, να φεύγουν, να έρχονται άλλοι. Αυτό το ίδιο που κακά τα ψέματα ως ένα σημείο ισχύει για μας, όπου εμείς ζητάμε όχι μόνο να μην απολυθούν αυτοί οι συνάδελφοί μας, τα 1500 άτομα, 1300 άτομα περίπου, όχι μόνο, αλλά να μονιμοποιηθούν κιόλας. Γιατί τους χρειάζεται, είναι νέοι υπάλληλοι, οι περισσότεροι, νέοι σε ηλικία, νέα παιδιά, τα οποία μπορούν να προσφέρουν. Σε σχέση με το υπόλοιπο προσωπικό, το οποίο είναι γερασμένο, μην ξεχνάτε, μάλλον σας ενημερώνω ότι αυτή τη στιγμή το ποσοστό, ο μέσος όρος ηλικίας στο προσωπικό μας είναι γύρω στα 55 έτη. Ναι, γιατί δεν έχουν γίνει προσλήψεις, δεν έχουν γίνει μόνιμες προσλήψεις. Ακριβώς για αυτό το πράγμα. Κύριε Τσαγκαράκη, για πόσους έκτακτους μιλάμε στο Ηράκλειο αυτή τη στιγμή? Αυτή τη στιγμή στο Ηράκλειο μιλάμε, βρίσκονται, είναι 31 άτομα στη διανομή, ναι. 7 άτομα στο κέντρο διαλογής και ταξινόμησης και ήταν και 6 ή 7 συνάδελφοι στο δίκτυο, δηλαδή στα γραφεία συναλλαγής, ναι. Όπου αυτοί ήδη από την περασμένη Παρασκευή έχουν απολυθεί. Αυτοί έχουν απολυθεί. Και αυτή την Παρασκευή προβλέπεται να απολυθούν και οι 31 συνάδελφοι στη διανομή, όπως και οι 7 στα κέντρα διαλογής και διανομής, στα κέντρα διαλογής και ταξινόμησης. Μάλιστα. Την επόμενη μέρα, στο Ηράκλειο ειδικά, θέλω να επισημάνω ότι η αναλογία των μονίμων με τους σόχτους νοικιαζόμενους συναδέλφους των μέσω επιτεριών υπάρχει τεράστια διαφορά. Δηλαδή, αν σκεφτείτε ότι στη διανομή είναι 31 οι νοικιαζόμενοι και 11 οι συνάδελφοι οι μόνιμοι. Ναι. Δηλαδή, αν φύγουν αυτοί, δεν γίνεται διανομή στην πόλη του Ηρακλείου. Μάλιστα. Τελειώνει η διανομή. Αντίστοιχα και στο κέντρο διαλογής μέσα είναι περίπου η αναλογία είναι 7 με 7, είναι δηλαδή 50-50, κάπως έτσι, λίγο καλύτερα από το άλλο, αλλά πάλι δεν μπορεί να γίνει. Καταρχάς δεν υπάρχουν οδηγοί μόνιμοι πια. Όλοι οι οδηγοί που έχουμε είναι συνάδελφοι επί συμβάσει. Έχει βάλει μπροστά της ένα σχέδιο η διοίκηση των ελληνικών ταχυδρομείων, ναι, για να μπορέσει, ναι, να διορθώσει την κατάσταση, κύριε Τσαγκαράκη? Ναι, ναι. Αυτή τη στιγμή το σχέδιο που υπάρχει, που μας έχει υποθεί από τη διοίκηση, είναι ότι θα προσλάβουν για τον νομό Ηρακλείου, όχι για όλη την Κρήτη, ναι, ναι, για τον νομό Ηρακλείου αυτή τη στιγμή, γύρω στους 18, στη θέση των 31 που φεύγουν, γύρω στους 18 διανομής, αλλά αυτοί οι άνθρωποι θα έρθουν με συμβάσεις μέσω ΑΣΕΠ, με συμβάσεις δίμηνες. Εμείς χαιρετίζουμε την προκήρυξη των θέσεων οι οποίες θα γίνουν μέσω ΑΣΕΠ, γιατί θα είναι πιο αντικειμενικές, θα είναι με κριτήρια ΑΣΕΠ και δεν θα είναι διαβλητές, ούτε θα μπορούν κάποιοι διάφοροι να κάνουν παρεμβάσεις σε αυτό το θέμα. Ναι. Πολιτικές ή οτιδήποτε άλλο. Σωστά, αυτό το χαιρετίζουμε, είναι θετικό. Αλλά με 2 μήνες, τι θα γίνει σε 2 μήνες? Δηλαδή μετά από 2 μήνες εδώ χρειαζόμαστε, μέχρι να λυθεί το πρόβλημα, τουλάχιστον συμβασιούχους σε 8 μήνη βάση. Δεν μιλάω ότι χρειαζόμαστε μόνιμους συναδέλφους, προσλήψεις μόνιμων, αλλά τουλάχιστον 8 μήνες. Τουλάχιστον αυτή τη φάση 8 μήνες. Δίμηνο μέχρι να προκηρυχθούν, μέχρι να έρθουν, και αν έρθουν και κάποιοι συνάδελφοι, οι οποίοι οι νέοι μπορεί να μην έχουν ξαναδουλέψει το ταχυδρομείο, και είναι ένα αντικείμενο που είναι δύσκολο, ειδικά στη διανομή, αν δεν το έχει ξαναδουλέψει. Πότε θα ενημερωθούν, πότε θα μάθουν τη δουλειά τους, τον τομέα τους? Μέχρι να τα μάθουν αυτά θα πρέπει να φύγουν. Άρα η προσφορά τους θα είναι μειωμένη. Εμείς ζητάμε αυτή τη στιγμή, πιστεύω, ότι πρέπει να γίνει παράταση των ήδη συναδέλφων,
οι οποίοι υπόψη είναι παιδιά τα οποία έχουν έρθει, έχουν δοκιμαστεί, γιατί τουλάχιστον στη διανομή είναι δύσκολη δουλειά. Έχουν έρθει, έχουν μείνει, δεν υπήρξαν, ήταν συνάδελφοι οι οποίοι δουλεύανε παλιότερα, εποχιακά, μέσω ΑΣΕΠ και ξέραν τη δουλειά και με αυτόν τον λόγο επιλέξανε να μείνουν. Δεν υπάρχει κανένας είδους ρουσφετολογική πρόσληψη ή κομματική οτιδήποτε, ναι, για να μην παρεξηγούμαστε. Λοιπόν, και είναι συνάδελφοι οι οποίοι ξέρουν τη δουλειά και μπορούν να βοηθήσουν και να βοηθήσουν όχι μόνο τον ΕΛΤΑ, αλλά και την πόλη μας, την πόλη του Ηρακλείου, στο συγκεκριμένο θέμα. Μάλιστα. Τώρα, η λογική του φύγε εσύ, έλα εσύ, δεν νομίζω ότι βοηθάει στη διανομή, κύριε Τσαγκαράκη. Το είναι δεδομένο. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, κύριε Σπυριδάκη, και αυτό έχουμε θέσει το θέμα στη διοίκηση. Ποιο το νόημα να ακυρώσεις ούτως ή άλλως τους συναδέλφους αυτούς, τους έκανε σύμβαση κάθε μήνα. Δεν ήταν ότι τους είχες ένα οχτάμινο και λες αν τους ανανεώσω τη σύμβαση πώς αφήνουν μετά. Τους είχες μήνα-μήνα τους είχες. Ποιος ο λόγος τους ίδιους συναδέλφους να μην ανανεώσει τη σύμβασή τους για το δίμηνο αυτό που λέει, μέχρι να δει που, γιατί πιστεύω, θέλω να πιστεύω, και από ό,τι μας έχουν πει ότι η διοίκηση έχει κάποιο σχέδιο για αναδιάρθρωση, για εξορθολογισμό λειτουργίας του ΕΛΤΑ, που είναι φρόντεχνα και τα αναμένουμε εδώ και χρόνια εμείς στο ΕΛΤΑ οι εργαζόμενοι. Λοιπόν, μέχρι να εφαρμοστεί αυτό το σχέδιο, γιατί να μην ανανεώσει τη συμβάση των συναδέλφων, για να πάμε παραπέρα μέχρι να δούμε τι θα γίνει. Κύριε Τσαγκαράκη, είναι ακατανόητη η ενέργειά της. Έχετε εικόνα για το τι ακριβώς συμβαίνει στην υπόλοιπη Κρήτη? Ναι, στην υπόλοιπη Κρήτη και εκεί υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Δεν υπάρχει το πρόβλημα που υπάρχει στο Ηράκλειο. Εκεί που υπάρχει επίσης μεγάλο πρόβλημα στην υπόλοιπη Κρήτη είναι στην Ιεράπετρα. Ναι. Στην Ιεράπετρα δηλαδή η αναλογία και εκεί είναι πολύ μεγάλη ανάμεσα σε μονίμους και συμβασιούχους. Και αυτή τη στιγμή δεν ξέρω τώρα αν αληθεύει αυτό, θέλω να πιστεύω ότι δεν αληθεύει, αλλά ακούστηκε ότι μια πρόταση του Διευθύνοντα Συμβούλου προς τοπική ηγεσία του ΕΛΤΑ ήταν κλείστε την Ιεράπετρα. Ναι. Αν είναι δυνατόν, μια από τις μεγαλύτερες πόλεις της Κρήτης και μια σημαντική πόλη για όλη την Ελλάδα, με μια οικονομία που έχει ακμάζουσα, να κλείσει το ταχυδρομείο. Ναι. Δηλαδή οι αντιλήψεις τους είναι απαράδεκτες για τον ΕΛΤΑ. Δεν ξέρω που θέλουν να οδηγήσουν και μακάρι να μην σκέφτονται χειρότερα πράγματα που τα έχουμε ζήσει με άλλους οργανισμούς και με άλλες υπηρεσίες που σε μία βραδιά κλείσανε. Ελπίζω, το απέφχομαι και ελπίζω να μην το έχουν στο μυαλό τους. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Τσαγκαράκη, να σας ευχαριστήσουμε. Σας ευχαριστώ και εγώ. Εδώ είμαστε για να βοηθάμε σε οτιδήποτε χρειαστείτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σπυριδάκη. Λοιπόν, κύριε Τσαγκαράκη, την καλημέρα μας από το Κόκκινο Κρήτης. Καλημέρα σας, γεια σας.